Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ομογένεια Δολοβίνο και αυτή την εβδομάδα θα είναι μαζί σας και θα σας παρουσιάσει τις δραστηριότητες της Ομογένειας στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο. Το Hellenic TV και η εκπομπή μας ενημερώνει τον απόδημο ελληνισμό με διαδικτυακές συνεντεύξεις και εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ας δούμε τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή «Ομογένεια εδώ Λονδίνο», αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV, ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία, από το Freeview στο κανάλι 271. Απλά επιλέξτε στο Channel Box το Hellenic TV. Με το Roku Box μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή μας? Οι συνεργάτες μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να μας παρουσιάσετε τις ιδέες και τα επιχειρηματικά σας σχέδια. Στη συνέχεια θα το προβάλλουμε μέσα από την εκπομπή «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» στο Hellenic TV. Το τηλέφωνο μας είναι 020 82 92 70 37 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο κανάλι 271 μέσω Freeview σε ολόκληρη την Αγγλία, καθώς και από το Roku Stick της Sitel UK, αλλά και από το website μας hellenictv.net. Πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις από την ελληνική Ομογένεια του Λονδίνου θα δείτε και αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή «Ομογένεια εδώ Λονδίνο». Η εκπομπή μας απόψε θα ξεκινήσει με το πρώτο Cyprus Forum που ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Ακολουθεί συνέντευξη με τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου, κύριο Θεόδωρο Γκότση, ο οποίος συνομιλεί με τον Βασίλη Παναγή. Άλλη μια συνέντευξη μας έρχεται από την Οξφόρδη. Η Ιφηγένεια Μουντζή συνομιλεί με τον Αντώνη Τζανακόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ακόμα μια συνέντευξη η οποία μας έρχεται από το Κολοράντο της Αμερικής, όπου η Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί τον CEO της εταιρείας Fresh Biz Solution, Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με μια συνέντευξη από το Camden Town και το Θέατρο Τέχνης, όπου ο διευθυντής του θεάτρου κύριος Γιώργος Ευγενίου μιλά για τις παραστάσεις που ανεβαίνουν στο θέατρο από τις 20 μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο αφορά τις εργασίες του πρώτου Cyprus Forum, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 75 ομιλητές καλεσμένοι από την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες πλαισίωσαν τις εργασίες του συνεδρίου με την παρουσία τους τόσο διαζώσει σε πάνελ όσο και διαδικτυακά γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέονται άρρηκτα με το σύνολο της κοινωνίας. Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Cyprus Forum ήταν ο Δ.Ν. Νικόλαος Κυριακίδης. Διοργανωτές αυτού του επιτυχημένου φόρουμ ήταν το Οξυγόνο και το Ζένεξ. Το συνέδριο είχε διάρκεια 7 ώρες και συμμετείχαν προσωπικότητες από δήμων από όλο τον κόσμο, αλλά και Κύπροι πολιτικοί και επιχειρηματίες. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε πρώτα τον χαιρετισμό και την ομιλία του Επιτρόπου Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα και θέματα από δήμων της Κύπρου, κύριο Φώτη Φωτίου. Ακολούθησε διαδικτυακό πάνελ, το οποίο συντόνισε ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριος Χρήστος Καραολής. Το Λονδίνο εκπροσώπησε ο πρόεδρος της ΠΟΜΑ, κύριος Ανδρέας Παπαευρυπίδης.
Επίσης, χαιρετισμό έδωσε ο Ελληνοκύπριος βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους. Από την Αυστραλία μίλησε η Κατερίνα Θεοφάνους, η οποία είναι βουλευτής των εργατικών. Επίσης, μίλησε ο Έντι Ζεμενίδης, Executive Director, The Hellenic American Leadership Coach. Ακόμα μίλησε η Γεωργία Σταύρου, Global General Secretary της ΝΕΠΟΜΑ και πολλοί βέβαια άλλοι. Θέμα όλων ήταν ο ρόλος της Διασποράς. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε όλους τους ομιλητές που σας αναφέραμε. In the next session we will hear about the role of the Diaspora, which it's a very beautiful Greek word actually, Diaspora. Before proceeding with the panel discussion, let's first welcome online Mr. Fotis Fotiou, Presidential Commissioner, Republic of Cyprus, for his keynote address. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Cyprus Forum. Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω την δική μου παρέμβαση όσον αφορά το ρόλο της Διασποράς μας. Και με αυτό θέλω να πω ότι το σύνολο των συμπατριωτών μας που ζουν και προοδεύουν σε διάφορες χώρες, τις οποίες επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να μεταβούν εκεί και θεωρούν δεύτερη τους πατρίδα και παραμένουν ωστόσο ένα πολύ ζωντανό κύτταρο του κυπριακού ελληνισμού. Πολύτιμο τόσο για τη συνέχεια της ιστορίας του πολιτισμού, των παραδόσεων μας, αλλά ιδιαίτερα για την στήριξη των αγώνων μας, για επιβίωση και δικαίωση. Έχουμε μια άλλη Κύπρο στο εξωτερικό και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι γι' αυτό που αξιολογούμε σε υπερθετικό βαθμό, θα έλεγα, τον ρόλο που διαδραματίζει η Διασπορά. Σε στενή και αδελφική πάντοτε συνεργασία με όλες τις οργανώσεις μας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο και στην δραστηριοποίηση των αποδήμων μας, στις παροικίες τους, καθώς και στις δυνατότητες τους να συμβάλλουν στην προώθηση των δικαίων του κυπριακού ελληνισμού. Σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους, έχουμε κατακτήσει εδώ και αρκετόν καιρό την Εθνική Στρατηγική για τη Διασπορά, η οποία με τις διάφορες κατευθύνσεις και τους πυλώνες της αποβλέπει ακριβώς την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου των αποδήμων μας και την αξιοποίηση της προσφοράς τους σε όλα τα επίπεδα. Βρισκόμαστε αλήθεια σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι της πορείας της Διασποράς μας, καθώς η γενιά των μεταναστών της πρώτης και δεύτερης γενιάς θα πρέπει σιγά σιγά να δώσει την σκητάλη στους γεννημένους στο εξωτερικό Έλληνες. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας είναι η αξιοποίηση της νέας γενιάς της Διασποράς μας. Με συγκεκριμένα προγράμματα, επιδιώξεις, η ανάμιξη και η εμπλοκή τους στα παροικιακά δρόμενα, η επαφή και η γνωριμία τους με την Κύπρο, η εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού και των παραδόσεων της. Η νέα γενιά είναι το μέλλον της Διασποράς μας και θέλουμε να ενθαρρύνουμε αυτά τα νέα παιδιά, αξιόλογους νέους επιστήμονες και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους στα κοινά. Με την ενασχόλησή τους με τα πολιτικά δρόμενα στις χώρες που διαμένουν, κερδίζουμε μακροπρόθεσμα επιρροή μέσα σε σημαντικούς κομματικούς, κυβερνητικούς και μη σχηματισμούς που δίνονται στο μέλλον να εγκριάσουν με θετικό τρόπο τα ζητήματα προτεραιότητάς μας. Σημαντικός επίσης πυλώνας αυτής της στρατηγικής αποτελεί και πρέπει να αποτελεί η συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα. Ο απόδημος ελληνισμός είναι ένας και είναι από κοινού με την Ελλάδα που προωθούμε δράσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ελληνισμού με σκοπό την προώθηση των ευρύτερων συμφερόντων του, αλλά και κοινές δράσεις, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Έχουμε αξιόλογους ανθρώπους στη Διασπορά μας, ανθρώπους επιστήμονες, ανθρώπους αξιόλογους γιατρούς,
έχουμε ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, έχουμε πετυχημένους επιχειρηματίες. Και είναι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό. Και θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις ομάδες της διασποράς μας αποτελεσματικά για την προώθηση των δικών μας εθνικών θεμάτων. Ιδιαίτερη σημασία ασφαλώς στη στρατηγική μας δίνεται και στους αξιόλογους, όπως έχω πει, Κύπριους επιχειρηματίες που ζουν στο εξωτερικό. Σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα της Κύπρου των υψηλών στόχων και του μέλλοντος, οι απόδημοι επιχειρηματίες μας μπορούν να στρέψουν την προσοχή τους και να γίνουν πολλαπλασιαστές της προβολής της Κύπρου ως επενδυτικού κέντρου της περιοχής με πολύ μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Οι απόδημοι επιχειρηματίες, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης τους με την Κύπρο, μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικούς επενδυτές ήδη, αλλά και να δράσουν ως πολλαπλασιαστές σε χώρες όπου δραστηριοποιούνται και έχουν επιλέξει ως δεύτερη τους πατρίδα. Φίλες και φίλοι, τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση, αξιόλογα στελέχη της διασποράς μας, όλοι, και θέλω από αυτόν το συνέδριο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακόμα μια φορά στον απότιμο ελληνισμό για την τεράστια διαχρονική προσφορά του προς τους αγώνες της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Right now, the digital floor to Christos Karaoulis, President of the National Federation of Cypriots UK, partner Bain and Company. Oxygon and Xenox for organizing the forum and putting the issue of the diaspora at the front and center of it. I'd also like to thank my good friend, the Presidential Commissioner, for his kind words about the diaspora. The Cypriot diaspora is about 500,000 strong. And whilst the majority are in the UK, there are significant populations that live in Australia, the USA, Greece, Canada, South Africa, across Europe, and across Africa. As a diaspora, we've reached all the corners of the world. And as a diaspora, we're increasingly transitioning from the first generation of refugees and migrants who worked in secondary industries to second, third and fourth generation Cypriots who work in the tertiary sector. Now that doesn't mean that we will or need to forget our roots, our culture, our homeland, or indeed our national cause. In fact, if we harness that potential properly, the diaspora can be even more powerful for Cyprus. Today, I'm proud to be joined by a distinguished panel of diaspora Cypriots to discuss this very issue. So joining me on the panel is Bambos Haralambos, the member of the UK Parliament for Enfield and Southgate, Katerina Theofanos, the member of the Victoria Parliament for Northcote, Andreas Vavribidis, the president of BOMAC, Andy Zemenidis, the executive director of the Hellenic American Leadership Council, Georgios Stavrou, the general secretary of NEPOMAC, and Aristos Constantine, the Trade Commissioner for the Republic of Cyprus in North America. So without further ado, I'd like to turn to my first question. What do you see as the relationship between the diaspora and Cyprus in 50 years' time? And what opportunities does that transition from the first to the second and third generation present in terms of that relationship? Bambo, let's start with you. Thank you, Christo, and it's a pleasure to be on this panel having this discussion. I think it's a very important one. I'm very optimistic about the future. I think they say, if you know your past, you'll know your future. And certainly when my parents came to the UK in the 1960s, it was a very different setting then.
So they worked in the rag trade, they worked in manual labour jobs. Those jobs are very different now as we're looking forward to the future. And so the diaspora has progressed. The diaspora has become a lot better educated, and I think that's quite promising for the future. And the fact we're having this discussion via Zoom also shows what the prospects are for the future. I think that brings us closer together as a diaspora with Cyprus. So I'm very convinced that we continue to have good trade, travel, relationship with Cyprus. We'll share our experiences. They will develop. So I think we also need to make sure that we celebrate our role models. So we have some distinguished people who have done incredible things in our community, and we need to build on that, but also share the great knowledge and wealth of our experience with the diaspora, with Cyprus, and make sure that we keep our cultural identity and our traditions, celebrate them, but also make sure there's a strong dialogue, communication. So I'm very optimistic for the future, and I think with technology and the way things are developing, and our role in our respective countries, we will do very well. Thank you, Ram. I think, as you say, having role models is really important, and you know, your election to the British Parliament showcases that for the community here in the UK. We're also really proud to have Gadelina Theofanos, an Australian parliamentarian, with us. So, Gadelina, your thoughts on the same question? Thank you, everyone, and thanks for inviting me to the discussion all the way from Australia. I think in order to get a sense of what the diaspora will look like in 50 years' time, it's important to understand what it looks like now. And Australia, and in Victoria in particular, is home to one of the largest Greek and Cypriot diasporas around the world. Most of them, like my parents, came over during the 50s and 60s after World War II. And the village life that their families left behind was hugely different to what they found here. Many set foot here not knowing a word of English and struggled to settle in, but they worked hard, and in just one generation, so much has changed. We've seen this country embrace us, and we've seen our culture become enmeshed in the culture in Australia. We've seen children from those migrant boats grow up and become leaders in our nation, in business, in academics, in politics. And now only one third of the diaspora in Australia were born in the homeland, and the rest, like me, were born here. And we're entering those third and fourth generations now, but still that link with our Cypriot culture and heritage is strong. And my generation have been fortunate to grow up in a time in Australia where multiculturalism has been celebrated and promoted. It hasn't always been that way. This has meant that we've benefited from being able to express our culture with the wider community. But that sense of longing that my parents and grandparents feel, that it's not the same for the second and third generations, that we've shifted psychologically, our relationship with Cyprus has shifted, and we know and love our Cypriot heritage, but we don't feel that same sense of loss, I suppose. And more, I think we relate to our heritage as an asset that brings depth and opportunity, because the truth is that the Cyprus that they knew isn't the Cyprus of today, and so it can't be the Cyprus of our experience as a diaspora. So as a second generation Cypriot with two daughters who are third generation and mixed background, I'm interested in celebrating not just the past, but the future of Cyprus and Australia. And I want my daughters to know their heritage and learn the language, yes, but without a tangible connection in their own lifetime, without real experiences and opportunities, those things will only ever be abstract. So what I'm interested in is how we can leverage our shared heritage to create a new and interesting connection and opportunities. In other words, how can my own daughter's experience of Cyprus move beyond a beautiful beach holiday? It's a difficult question to answer, but I think that, as the previous speaker said, that technology will play a big role. Thank you, Kat. As you say, it's one of the challenges that I think that globally we've all been tackling. And I mean, with that, Andrea, you've seen the diaspora movement for a number of years. So kind of very keen to hear your thoughts on this issue as well. Well, first of all, I endorse the protocol as Christoph laid it down, thanking the organizers, whoever is participating in this very interesting debate and debates today. Well, he set the clock, Christian, 50 years. By that time, I'd probably be looking from above.
or in the best scenario, probably working with two sticks. But nevertheless, on a serious note, I think what our diaspora would look like in 50 years, it will all depend on the efforts of all our communities, the Cypriot diaspora, and where the foundations from now have been laid down and are carried forward, obviously. I have no doubts that what we have built so far will be continued and thrive through the years. In all my speeches in the past 2 or 3 years, I always say 2 or 3 things which are very important, and I think they're actually the essence of the way forward. One is to continuously, rigorously engage the youth and give them the opportunities to actually get involved in our communities. I see that the two pillars of which can guarantee us success is our Greek Orthodox Church, which is very organized abroad. I mean, if you consider, for instance, the UK, we have about 123 Orthodox churches all over the UK. I think that's quite an achievement. And where you have the church, you have communities, and you achieve what you're trying to do because you get people involved. Also, the second pillar, I will see our Greek community schools. I know it's a huge, huge task to preserve them in this form they are in now. But if the governments of Cyprus and Greece, because we have to acknowledge, obviously, there is a lot of movement, at least in the UK, but obviously in the US, where it's even much larger, the Greek community compared to the Cypriot community, I believe this will actually be something the government should look at in reinforcing the schools with personnel who will come from the respective countries and maintain a good standard of education for our children and the grandchildren. Thank you, Andrea. Next, I'd love to turn to Andy. Andy, what you've built with HALC is a movement from nothing, really, and you've managed to grow that and engage the younger generation. So would love to hear your perspectives on how you see that transition and how you've made it work in terms of engaging. Well, you know, I'm by nature an optimist, obviously, what you're talking about, the what we've done with HALC, but I am a little less sanguine than some of my previous speakers here, because I'm not sure we're on about the challenges we have. I agree with Andreas that the church and the schools have been the fundamentals of how we built the communities up to now. And I don't know how it is in the UK, but at least in the US, we have historic lows in attendance in both the church and in Greek schools. We have, when we talk about a Cypriot diaspora as well, we have to be aware of that there is not much Cypriot to Cypriot marriage anymore, right? So there's and that's not only among Cypriots. There's, you know, it used to be everybody from Greek descent used to be marrying someone from their same region or their same chorio, right? So there's more of a pan-Hellenic identity, and that's something that the Cypriot diaspora policy should adjust to. In our church, 85% of marriages of recent years have been with non-Greek Orthodox. So again, there's challenges here, but there are also opportunities, because you could create Philhellenes or lovers of Cyprus from people who didn't even know where Cyprus was before. But when we talk about technology and institutions, and one of the things that we do, we go where people are. Thank you, Andy. A couple of people have spoken about the importance of youth. So I'd love to hear
you know, Georgia's perspective as General Secretary of NEPOMAC, what are you seeing and hearing on the ground, and where do you think the diaspora is going? And to Andy's point, let's talk about some of the challenges as well as the opportunities. Thank you, Julissa. So I would like to start off with saying that I too am optimistic. As more time passes, obviously the diaspora will certainly become more integrated in the countries we live in, which yes, presents challenges as we move further from knowing the Cyprus our parents and grandparents knew. But I feel like my experience is special because while I agree with Andy, I did have a strong Cypriot community in addition to the Greek community growing up. And so being a first generation American whose parents were refugees, but also having friends who are second and third generation, a little bit more removed, I agree having that one-on-one connection with the Cypriot community was exactly what molded me and my peers and set us up to have that stronger connection with Cyprus. And also, which then made me excited to join NEPOMAC when I turned 18 years old. So I think that focusing on empowering the younger generation, like Andrea said earlier too, it is really important. And we have to change our perception of the organized diaspora. So making it more modern and relevant, tailoring our aims and objectives to the younger generation and making people want to get involved from a younger age. For me, I feel like it's that spark when you're making friends and you feel connected on a personal level, you're then excited and empowered to be more involved on other levels. People have many different interests, and I think there's different ways to support the Cyprus we know and love, whether it is through organizations like HELC and supporting Andy, or whether it's more cultural and social events. I think those are all really important ways to keep Cyprus alive and strengthen the diaspora community. George, you made a great point about the reshaping of the diaspora. And I think certainly what we're seeing in the UK is a growing number of associations that are focused on professional networks. So Cyprus in the City, Cyprus Medical Society, we're starting to see those emerge, and they too are kind of getting involved in the organized diaspora. So it's great to see that that reshaping is happening everywhere. Aristotle, turning to you, you have a unique perspective from both the UK and your time in the US. So really interested to hear your thoughts on the diaspora's future ahead. You're on mute, Aristotle, I think. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη. Και προτού μπούμε στο θέμα στα αγγλικά, θα ήθελα πολύ σύντομα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνήσφεραν στη διοργάνωση του φόρουμ, αλλά ιδιαίτερα στο φίλο Νίκολα Κυριακίδη, ο οποίος μόλις πριν ένα χρόνο με είχε επισκεφθεί στο γραφείο μου για να μιλήσουμε για το όραμα του και να είμαστε σήμερα εδώ. Μπράβο, Νίκο. I'm going to concur, I think, with Katerina and Andy that, you know, 50 years is a long time. And while we can probably make some assumptions, I think we should be more concerned about what the diaspora looks like today and whether or not we actually fully understand it. Again, as Andy said and Katerina alluded to, it is no longer a homogenous group as it may have been decades past. And I think it's a mistake to treat it as such. And their relation with Cyprus 50 years from now or 5 years from now will depend on to a significant degree on how we identify with the and engage with the diaspora and in what areas. So I'll echo what has already been said in that particularly in the business and investment areas, that is something that Andy and I have worked extensively, and I work very closely with the Cyprus US Chamber of Commerce as well, which is very active, as well as many Hellenic organizations, which, as Andy said, and we have this overlap with the Greek body here, because they are 2 million strong, whereas the Cypriot diaspora in the US is only about 60,000.
I think one thing I would say is there's an interesting dynamic and slight difference actually between what we observe in the US versus the UK, where in the US, the Cypriot diaspora, and potentially actually in Australia, the Cypriot diaspora is much more part of a broader Greek and Hellenic diaspora just because of the numbers. In the UK, it's actually almost the inverse. There are kind of 300, 350,000 Cypriots and about 100, 120,000 Greeks. And that has only increased in the last 5 years. Prior to that, it was about 20, 30,000 Greeks. Mm-hmm. So there is a very interesting dynamic that I do think, as we think about diaspora engagement, does need to be tailored to each home market. Now, I'm being told by the panel by the organizers that we do need to wrap up, unfortunately. But I would love to thank each and every one of you for your participation. Thank you very much. Εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δόκτωρ Νικόλαο Κυριακίδη, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας παραχωρήσει όλο αυτό το οπτικο-ακουστικό υλικό για να ενημερώσουμε και εμείς τους τηλεθεατές μας για το πρώτο Cyprus Forum. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από την Οξφόρδη. Η αγαπητή φίλη και συνεργάτηδα του σταθμού μας, η Ιφηγένεια Μουμτζή, φιλοξενεί τον κύριο Αντώνη Τζανακόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Θέμα της συζήτησης ήταν το Brexit και πώς επηρεάζονται οι Έλληνες στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης αναφέρθηκαν και στη στάση της Βρετανίας όσον αφορά το COVID-19. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ιφηγένεια Μουμτζή και σήμερα στο Ομογένεια εδώ Λονδίνο έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Τζανακόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, για να συζητήσουμε για το Brexit και την επιρροή του στους Έλληνες του εξωτερικού. Γεια σας, κύριε Τζανακόπουλε. Γεια σου, Ιφηγένεια. Ας ανοίξουμε τη συζήτηση μιλώντας λιγάκι για το Brexit. Τι γνώμη έχετε για αυτή την έκρηξη πατριωτισμού που έφερε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα αυτής της απόφασης? Εντάξει, είναι δύσκολο να βρεθεί ένα πολιτικό μήνυμα της μιας απόφασης η οποία διαρκεί και κάποια χρόνια χωρίς άμεση λαϊκή επιβεβαίωση. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι που έγινε το 2016 και το ζούμε μέχρι και σήμερα. Τότε σίγουρα το 2016 μπορούμε να πούμε ότι ήταν μεν μια πράξη αντίστασης σε κάθε περίπτωση, αλλά ήταν μια πράξη αντίστασης με δυστυχώς καθαρά δεξιά, εθνικιστική και ξενοφοβική, ρατσιστική, alt-right ατζέντα. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο εξελέγει ο Τραμπ, ότι ζούσαμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο τότε και δυστυχώς εξακολουθούμε να ζούμε. Διότι η όλη προεκλογική εκστρατεία, όπως φαντάζομαι θα θυμάσαι και εσύ, αλλά γενικά θυμάται ο κόσμος, έγινε μέσα σε ένα πλαίσιο όπου τα προτάγματα ήταν η ανάκτηση του ελέγχου των συνόρων, ο περιορισμός της μετανάστευσης, διάφορα alt-right ψέματα για το εθνικό σύστημα υγείας και πώς καταστρέφεται από το γεγονός ότι πάνε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και όχι από το γεγονός ότι έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια περικοπών στο εθνικό σύστημα υγείας κλπ. Οπότε ήταν μια πράξη αντίστασης, αλλά μια καθαρά δεξιά ή μάλλον alt-right πράξη αντίστασης. Και το πολιτικό μήνυμα τότε ήταν ότι αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει λαϊκή αντίδραση, αλλά δεν υπάρχει μια αριστερά με ένα σοβαρό πρόταγμα ώστε να μπορέσει να καθοδηγήσει την αγανάκτηση. Αφέθηκε δηλαδή η αγανάκτηση των πολιτών και η αντίδρασή τους στο σύστημα να γίνει βορρά στον ακροδεξιό λαϊκισμό. Η λαϊκή και ταξική οργή αυτών των στρωμάτων που αντέδρασαν, γιατί δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι η ελίτ στο Λονδίνο ήταν υπέρ της παραμονής, ή ο κόσμος στη Σκωτία που έχει μια διαφορετική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πολύ πιο αριστερές αποστροφές, ψήφισαν υπέρ της παραμονής, αλλά
οι άνθρωποι στο βορρά της Αγγλίας, οι οποίοι έχουν περάσει τα πιο δύσκολα χρόνια από τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, στράφηκαν υπέρ του Brexit. Δηλαδή, στην ουσία, τι έχουμε? Έχουμε μια λαϊκή και ταξική οργή κάποιων λαϊκών στρωμάτων, τα οποία τα διέλυσε η πολιτική της Thatcher και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι συνέχισαν την πολιτική της Thatcher, τα οποία πολλά χρόνια τώρα στην Αγγλία στρέφονται στην πιο ηλιθιώδη αντίδραση που μπορούν να φανταστούν, από το να σπάνε καθρέφτες αυτοκίνητα, ας πούμε, εκεί στρέφουν την ταξική τους οργή, μέχρι στο να πετάνε, ας πούμε, αυγά σπεραστικούς. Έτσι, έκαναν μια κίνηση η οποία ήταν, όπως είπα, πράξη αντίσταση, αλλά ήταν πράξη αντίσταση κατά του εαυτού τους στην ουσία, γιατί το μεγαλύτερο, τα αποτελέσματα αυτά θα τα νιώσουν στο πετσί τους κυρίως οι εργαζόμενοι. Τώρα, φυσικά, φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό, για το γεγονός ότι παραμένει κοιμόμενη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και τρόπος που αντιμετώπισε την κρίση στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν επιχείρημα τότε. Και δυστυχώς έκτοτε αυτό που έχουμε δει είναι ότι ενώ υπήρξε μια προσπάθεια να στραφεί το εργατικό κόμμα πιο αριστερά, να εγκολπώσει λίγο αυτή την οργή με την ηγεσία του Κόρμπιν και να προσπαθήσει να στρέψει τον κόσμο σε μια διαφορετική κατεύθυνση, δεν φαίνεται να πέτυχε. Φαίνεται ότι ο κόσμος κιόλας κουράστηκε πάρα πολύ με αυτήν την αέναη κουβέντα περί Brexit, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε ό,τι πιο alt-right θα μπορούσαμε να έχουμε, που είναι τον Boris Johnson, τα αποτελέσματα των εκλογών του Δεκεμβρίου που ήταν πολύ κακά, διότι θεωρήθηκε ως μια επιβεβαίωση, ας πούμε, του Brexit, αλλά όχι μόνο αυτό, και μια επιβεβαίωση του σκληρού Brexit, πράγμα που δεν υπήρχε το 2016. Το 2016 δεν ξέραμε και ακριβώς γιατί ψηφίζαμε. Το 2019 όμως πια ξέραμε. Και έτσι φαίνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα πολύ δύσκολα. Το έχουμε ξεχάσει λίγο με τον κορονοϊό, αλλά μπορούμε να επανέλθουμε για το τι συμβαίνει τώρα με τον Brexit. Ναι, από ό,τι φαίνεται, ο Μπόρις στις τελευταίες εκλογές έλαβε μια λαϊκή εντολή να φέρει εις πέρα στο Brexit, χωρίς όρους από ό,τι φαίνεται. Ήρθε και η κρίση με τον κορονοϊό, την οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν διαχειρίζεται όσο σωστά όσο θα έπρεπε. Οπότε, πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτές τις πολλαπλές κρίσεις αυτή τη στιγμή και την οικονομική ύφεση που έφερε ο κορονοϊός? Ναι. Κοίταξε, σε ό,τι αφορά τον Brexit, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι ξέρουμε ότι η απόφαση, μάλλον η πλατφόρμα με την οποία εκλέφθηκε ο Τζόνσον, ήταν στην ουσία ότι έχει έτοιμη μια συμφωνία. Η συμφωνία, βέβαια, αυτή ήταν η συμφωνία αποχώρησης, δεν ήταν η συμφωνία μετέβητα σχέσεις. Είναι δύο διαφορετικές συμφωνίες αυτές. Η συμφωνία αποχώρησης έγινε δεκτή από το Κοινοβούλιο, όπως είχε γίνει δεκτή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τώρα βλέπουμε κάποιες εξωφρενικές κινήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης του Τζόνσον. Μία από αυτές είναι ότι θέλει να αλλάξει με εσωτερικούς νόμους κάποια κομμάτια της συμφωνίας αποχώρησης, πράγμα που με βάση το διεθνές δικαίω δεν γίνεται, είναι παράνομο και έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο ζήτημα για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο υποτίθεται ότι διατείνεται ότι πάντοτε κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του 2020 για την αποχώρηση. Ο Τζόνσον έχει πει ότι δεν θα ζητήσει παράταση αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας. Και αυτή τη στιγμή το έχουμε ξεχάσει και πάλι λόγω κορονοϊού, αλλά οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία της μετέπειτα σχέσης δεν έχουν καταλήξει πουθενά. Και είμαστε σχεδόν δύο μήνες πριν το τέλος. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, δηλαδή αν δεν επιτευχθεί καμία συμφωνία, θα έχουμε hard Brexit, δηλαδή σκληρή έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά
και τα αγαθά και τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες με τις εισόδου και εξόδου από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις διαδικασίες παραμονής και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν νομίζω ότι τα έχουμε συζητήσει ή πλέον είναι στη δημόσια συζήτηση τόσο όσο ήταν προηγουμένως όταν μιλάγαμε για τη Συμφωνία Αποχώρησης, το οποίο είναι αρκετά βλακώδες, δεδομένου ότι η Συμφωνία Αποχώρησης ήταν απλά για την αποχώρηση, ενώ αυτή η συμφωνία είναι η σημαντική συμφωνία για το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον, δηλαδή ποιες θα είναι οι σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Αυτό θα έχει καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα, φοβάμαι, για αρκετά χρόνια. Δηλαδή θα δημιουργήσει τριγμούς οι οποίοι θα πάρουν πολλά χρόνια να αποσοβηθούν με κάποιο τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τον κορονοϊό, και εδώ τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, με την έννοια ότι είδαμε βέβαια να κάνει κάποιες, να στρέφεται μια δεξιά κυβέρνηση σε κάποιες ελαφρώς σοσιαλιστικές πολιτικές για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκαλούνται από τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή και αυτό φαίνεται να έχει ατονίσει, με αποτέλεσμα και εκεί να πηγαίνουμε προς ύφεση, όπως και σε όλη την Ευρώπη. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για σχεδόν για ένα perfect storm. Δηλαδή, αν όντως το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει crash out στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 και με δεδομένη την ύφεση που θα φέρει ο κορονοϊός παρά τα μεγάλα πακέτα του Σούνακ κλπ, θα έχουμε το συνδυασμό δύο τεράστιων υφεσιακών πιέσεων που δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουν. Δεν μπορώ να το προβλέψω, αλλά δεν φαίνονται καλά τα πράγματα. Και πιστεύετε πως αυτό φυσικά θα επηρεάσει και τους Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποθέτω ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας, αλλά και σε άλλους τομείς όπως την εκπαίδευση για φοιτητές οι οποίοι θέλουν να σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα θα έχουν πρόβλημα να έρθουν λόγω του Brexit, φυσικά και στην ερευνητική χρηματοδότηση που θα λαμβάνουν τα πανεπιστήμια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά θα προκαλέσουν ένα μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας εδώ πέρα, έτσι. Ναι, ας τα διαχωρίσουμε για να τα πάρουμε ξεχωριστά, γιατί είναι διαφορετικό αν μιλάμε για τους Έλληνες εργαζόμενους και διαφορετικά αν μιλάμε για Έλληνες φοιτητές και διαφορετικά όταν μιλάμε για την έρευνα γενικότερα. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοί που είναι ήδη εδώ και που δεν έχουν έρθει, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες, οι περισσότεροι θα έχουν αυτό που λέμε είτε settled status, μπορούν να κάνουν settled status, είτε pre-settled status, που σημαίνει ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο είναι κάπως ασφαλής σε ό,τι αφορά τη μετέπειτα ζωή του σε ένα Ηνωμένο Βασίλειο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι και με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης δεν θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται έτσι όπως αντιμετωπίζονταν. Υπάρχει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ένα grandfathering, μια προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών που είναι ήδη εδώ. Και να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και αρκετοί Έλληνες εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν μείνει πάνω από 5 ή 6 χρόνια, θα έχουν είτε indefinite leave to remain, δηλαδή την άδεια να παραμείνουν, ακόμα και πριν το settled, ακόμα και αν είναι περισσότερα χρόνια από όσα χρειάζονται για το settled state, σε πάση περιπτώσει, θα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν εδώ χωρίς να τους γίνει υπηκότητα. Οπότε για τους Έλληνες εργαζόμενους που είναι ήδη εδώ, γενικά τα πράγματα δεν θα αλλάξουν πολύ. Εξαρτάται βέβαια και από τη συμφωνία της μετέπειτα σχέσης, το πώς θα είναι η οικονομία και το αν θα έχει κανένα νόημα να συνεχίσεις να είσαι εδώ ή αν θα πρέπει να σκεφτείς μήπως θες να πας κάπου αλλού. Αλλά τυπικά δεν θα αλλάξει κάτι για τους περισσότερους Έλληνες εργαζόμενους. Για τους Έλληνες φοιτητές, δεν υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει απάντηση ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει συμφωνία και τι θα προβλέπει αυτή η συμφωνία. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε λογικά θα αντιμετωπίζονται όπως οποιοδήποτε υπήκοος τρίτης χώρας, που σημαίνει ότι αφενός θα αυξηθούν πάρα πολύ τα δίδακτρα, γιατί όπως ξέρεις είναι διαφορετικά τα δίδακτρα για τους ντόπιους φοιτητές ή τους φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σε ένα group, και διαφορετικά τα δίδακτρα, σχεδόν τα διπλά ή τριπλά για φοιτητές που είναι από τρίτες χώρες. Εκεί αν μιλάμε για τέτοια συνθήκη, τότε θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Έλληνες φοιτητές και οικονομικά
να μπορέσουν να έρθουν να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν θα πρέπει να κάνουν τόσο μεγάλα έξοδα. Ήδη είναι ακριβά τα πράγματα εδώ, ακόμα και για τους ντόπιους ή τους υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκέψτε τώρα, αν μιλάμε για 2-3 φορές αυτό, με βάση και την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως η πιθανότητα και στην αν επιτευχθεί η συμφωνία, σε αυτή τη συμφωνία να προβλέπεται ότι δεν θα αλλάξει το σύστημα για τους φοιτητές, θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει αυτό. Οπότε αυτή τη στιγμή οι φοιτητές είναι στον αέρα, όχι για φέτος, προφανώς, άλλοι αυτοί που έχουν έρθει φέτος είναι με τις συνθήκες που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα, γιατί άλλωστε εξακολουθεί να εφαρμόζεται η προηγούμενη κατάσταση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, αλλά για το μέλλον, αφενός θα έχουμε πρόβλημα μάλλον, αφετέρου δεν ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατάσταση μέχρι να δούμε αν θα υπάρξει συμφωνία και τι θα λέει αυτή η συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά προγράμματα, και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μετέπειτα συμφωνία, αλλά πολλά πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και άλλοι φορείς που ασχολούνται με την έρευνα, έχουν κάνει κινήσεις ώστε να δημιουργήσουν έξτρα εγκαταστάσεις σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να διαβεβαιώσουν ότι δεν θα μείνουν εκτός της δυνατότητας χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οπότε εκεί υπάρχει μια ασφάλεια. Αλλά και πάλι εξαρτάται με το τι έχει κάνει ο κάθε φορέας στο κάθε πανεπιστήμιο κλπ. Και εξαρτάται και από το τι θα λέει τελικά αυτή η συμφωνία, εάν επιτευχθεί. Οπότε και πάλι είμαστε στον αέρα και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πει η τελική συμφωνία για τη μετέπειτα σχέση Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια τελευταία ερώτηση, αρκετά δύσκολη κατά με άλλο, πρέπει να τη ρωτήσω. Ο Κάμερον πήρε μια πολιτική απόφαση να κάνει το δημοψήφισμα για το Brexit. Το Συντηρητικό Κόμμα και ο Μπόρις και η Λαϊκή Εντολή φυσικά αποφάσισαν να συνεχίσουν την διεκπέραση αυτής της απόφασης. Άρα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Ποιο είναι η καλύτερη διέξοδος για το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή? Καλύτερη διέξοδος για το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή? Βασικά, εγώ νομίζω ότι συνολικά χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα η Ευρώπη μια άλλη πολιτική. Μια άλλη πολιτική κατεύθυνση που θα είναι συνεκτική, θα αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Έχει πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα για την πλειονότητα του εργαζόμενου κόσμου. Έχει πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα για το περιβάλλον. Έχει πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής της μεγάλης πλειονότητας του κόσμου. Θα έπρεπε να στραφούμε σε άλλες λύσεις αντί να προσπαθούμε να εγκολπώσουμε, ας πούμε, την αντίδραση του κόσμου για τις δύσκολες ώρες τις οποίες περνάει και να την να τρέφουμε σε τελείως ηλιθιωδώς αντιδραστικές κινήσεις. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι αυτό, δηλαδή ο δεξιός λαϊκισμός, σχεδόν ακροδεξιός λαϊκισμός, να είναι αυτό που καταφέρνει πλέον και με τη βοήθεια των μεγάλων συγκροτημάτων, των media, να καθοδηγεί την κατάσταση. Και αυτή η αλλαγή προϋποθέτει μια κινητοποίηση συνολική, η οποία δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε επιμέρους κινητοποίησης, είτε με το Black Lives Matter, είτε με τις εκδηλώσεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή, είτε με απεργίες και αντιδράσεις εργαζομένων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, αλλά δεν έχουμε καταφέρει και γενικά η αριστερά δεν έχει καταφέρει όλα αυτά να τα συνενώσει σε ένα συνεκτικό πλαίσιο και να τα προβάλλει ως ένα γενικό και συνεκτικό και μαζικό αίτημα πλήρους αλλαγής της πολιτικής. Είναι εφικτό, αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν διαφαίνεται. Άρα, φαινόμαστε μια πιο δυνατή αριστερά να φέρει απάντηση σε όλα τα προβλήματα που φέρνει η ακροδεξιά πολιτική. Χρειάζεται σίγουρα μια πιο δυνατή, πιο ανθρωπιστική, πιο συνεκτική και συνολική αριστερά, η οποία θα μπορέσει να βάλει κάτω από την ομπρέλα της όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία είχε ιστορικά η αριστερά, παλιά και νέα αιτήματα όμως, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Το Black Lives Matter,
η ανάγκη για ισότητα είτε μεταξύ φίλων LGBTQI+, αν θέλεις, προστασίας του κλίματος από ένα σύστημα το οποίο το καταστρέφει. Όλα αυτά τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους και αν δεν δούμε αυτές τις συνδέσεις και δεν προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα αυτά κάτω από μια κοινή ομπρέλα που λέει ότι το σύστημα αυτό στο οποίο ζούμε είναι αυτό που φέρνει αυτά τα αποτελέσματα και άρα πρέπει να αλλάξει, δεν βλέπω φως πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη συζήτηση και που ήρθατε στο Ομογένεια εδώ Λονδίνο. Πιστεύω πως αυτά που είπατε θα πρέπει να γίνουν μάθημα για όλες και για όλους. Να είσαι καλά, έφυγε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το κεντρικό Λονδίνο. Ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, Βασίλης Παναγή, φιλοξενεί τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου στο Λονδίνο, κύριο Θεόδωρο Γκότση. Θέμα της συζήτησης ήταν η απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας και η έκδοση κυπριακού διαβατηρίου. Ο κύριος Γκότσης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες και τα μέτρα που έλαβε το προξενικό γραφείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη. Καλησπέρα σας, κύριε Γκότση. Καλησπέρα, Βασίλη μου, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα χαρά μου να τα λέμε. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση. Και είναι απαραίτητο να τα λέμε για να ενημερώνουμε την παροικία μας, τους τηλεθεατές μας, για τις εξελίξεις. Και υπάρχουν αρκετές εξελίξεις, αλλάζουν τα πράγματα κάθε λίγο και λιγάκι. Και θα ξεκινήσω από εκεί που τα αφήσαμε την τελευταία φορά. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας όσον αφορά την παροικία μας και τους Κύπριους υπήκοους που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο? Ναι, χαίρομαι για αυτό το ερώτημα. Αυτή ήταν η πρώτη πρόκληση που δημιουργήθηκε από την κρίση του κορονοϊού. Καταρχάς, ακριβώς οι άμεσες επιπτώσεις της, τόσο στην παροικία μας, όσο και στους εδώ διαμένοντες μόνιμους κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι Κύπροι υπήκοοι. Και μετά, βέβαια, υπήρξαν οι επιπτώσεις στην ίδια τη λειτουργία του Γενικού Προξενείου και στην παροχή των υπηρεσιών, για τις οποίες θα μιλήσουμε, είμαι σίγουρος, αργότερα. Οι βασικές επιπτώσεις ήταν, όπως και σε όλη σε όλους όσους συμμετέχουν στην Βρετανική κοινωνία, οι επιπτώσεις μιας χώρας η οποία είχε να αντιμετωπίσει αρκετά μεγάλον αριθμό κρουσμάτων. Φυσικά η πιο σημαντική επίπτωση ήταν σε ανθρώπινες ζωές, όσο και αν πιστεύω ότι αναλογικά ανταποκρίνεται στην αναλογία πληθυσμού που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε κάθε περίπτωση είχαμε πολύ περισσότερους συμπατριώτες μας που έχασαν τη ζωή τους εδώ παρά από ό,τι στην Κύπρο. Οπότε πάνω απ' όλα είναι και στη μνήμη τους όλων όσων έχασαν τη ζωή τους από αυτήν την δύσκολη ασθένεια όλες μας οι προσπάθειες. Και η αρχική λοιπόν ανταπόκριση του κράτους, πέραν της ανάγκης επαναπατρισμού συμπατριωτών μας, συμπληρώθηκε από μία, μπορώ να την αποκαλέσω ad hoc ανταπόκριση ανθρωπιστική, ούτως ώστε να δοθεί συμπαράσταση τόσο ψυχολογική όσο και σε είδος με τρόφιμα, αλλά και περισσότερο με τις τηλεφωνικές γραμμές που έγιναν με ελληνόφωνους γιατρούς σε συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας με την Εθνική Κυπριακή Νομοσπονδία, που μπόρεσαν να δώσουν την παρουσία της Κύπρου εδώ και να νιώσει ο κόσμος μας, που περιλαμβανομένων και όσων δεν μπορούσαν να επαναπατρίσουν στην αρχή, ότι δεν ήταν μόνοι τους. Αυτό ήταν το βασικός μας στόχος από την πρώτη στιγμή, να μπορέσει να δοθεί αυτή η ψυχολογική στήριξη που χρειάζεται κάποιος όταν βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης.
να νιώσει ότι δεν είναι εγκαταλελειμμένος, ότι το κράτος του ή η πατρίδα του για όσους δεν έχουν την υπηκότητα ήταν εδώ. Και νομίζω αυτόν μέσα από τις αναπόφευκτες αρχικές δυσκολίες έγινε κατορθωτό να αντιμετωπιστεί. Και ήταν σημαντικό βεβαίως ότι και στην, πίσω στην Κύπρο είχαμε ανθρώπους σε θέση να χειριστούν αυτή την κρίση, που καταλαβαίνουν την παροικία, και φυσικά περιλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχοντας υπηρετήσει παλαιότερα στο Λονδίνο, γνωρίζει από πρώτο χέρι την παροικία και έτσι ήταν σίγουρα και πιο εύκολη η δική μας δουλειά να μπορεί να υπάρχει αυτή η αμεσότητα στην ανταπόκριση που απαιτείται πάντοτε σε περιόδους κρίσεως. Επομένως, κύριε Κότση, κύλησαν όλα ομαλά. Οι συμπατριώτες μας, είμαι σίγουρος ότι ήταν ικανοποιημένοι με όλες τις ενέργειες από μέρους σας και από μέρους φυσικά και του κύριου Χριστοδουλίδη, όπως είπατε. Η επόμενη κίνηση ήταν η επιστροφή των συμπατριωτών μας και ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν παραμείνει στην Κύπρο για αρκετό χρονικό διάστημα και είχαν τέλος πάντων χάσει και, και τα εισιτήριά τους, είχαν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα. Πώς τα αντιμετωπίσατε όλα αυτά? Ναι, εκεί ήταν συνδυασμός διαφόρων περιπτώσεων, δηλαδή όπως είπατε είτε μέλη της παροικίας που είχαν αναγκάστηκαν να μείνουν περισσότερο καιρό στην Κύπρο, είτε μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που έμειναν περισσότερο καιρό στην Αγγλία, είτε στο τέλος είχαμε και μετά την κατηγοριοποίηση ξανά της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, ως χώρας κατηγορίας Β από την 1η Αυγούστου, είχαμε και πάρα πολλούς Βρετανούς, οι οποίοι επίσης και μέχρι τώρα επικοινωνούν μαζί μας προσπαθώντας να αντιληφθούν ακριβώς πώς μπορούν να κάνουν το τεστ, επειδή πρέπει να γίνει πριν την αναχώρησή τους, 72 ώρες πριν από την αναχώρηση κλπ. Άρα ήταν μια ανάγκη πολλαπλής ανταπόκρισης σε αιτήματα και από τις τρεις κατηγορίες, ας πούμε, πολιτών που έρχονταν σε επαφή μαζί μας, που για παράδειγμα, ας πούμε, τους Βρετανούς πολίτες θα μπορούσαμε να πλάνο τους παραπέμπουμε στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχουν και ξεκάθαρες οδηγίες και στο Travel Advice, το FCDO κτλ. Αλλά φυσικά πάντοτε δίνουμε και μια έξτρα απάντηση, καθοδηγούμε, έχουμε βάλει κάποια συγκεκριμένα posts τόσο στο Twitter όσο και στο Facebook, τα οποία έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία. Δηλαδή υπήρξε post μας στο Facebook που είχε πάνω από 100.000 views. Δηλαδή πράγματι εμπόρεσε να πάρει το μήνυμα προς τον κόσμο, που αυτό χρειάζεται να επικοινωνηθεί μια νέα πολιτική, μια νέα διαδικασία. Διότι πάνω απ' όλα είναι να αντιληφθούν ποια είναι η διαδικασία. Μάλιστα. Με όλα αυτά, ναι, και με τους φοιτητές μας εδώ, που εκεί υπήρξε και πολύ στενή συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με την ΕΦΕΚ και με όλες τις οργανώσεις που μετέχουν σε αυτήν, που εκπροσωπούν όλες τις παρατάξεις, ούτως ώστε καταρχάς να αφουγκραστούμε τα προβλήματα για να μπορέσει ακολούθως το κέντρο να αποφασίσει τις κατάλληλες λύσεις. Και όπως είπατε, εντάξει, μέσα από μια δύσκολη διαδικασία, διότι η αλήθεια είναι ότι ο Μάρτης και ο Απρίλης ήταν έτσι περίπλοκη η ροή της πληροφορίας και η λήψη της απόφασης, αλλά πράγματι στο τέλος καταφέραμε, πιστεύω, να εξομαλυνθεί και να τύχει του καλύτερου χειρισμού υπό τις περιστάσεις, διότι στο τέλος ουσιαστικά π.χ. από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο επαναπατρίστηκαν σχεδόν 5.000 άτομα συνολικά. Ναι. Το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός που περιλαμβάνει πάνω από 4.000 φοιτητές, οι οποίοι είναι περίπου οι μισοί φοιτητές μας που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε, εντάξει, ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση που χρειάστηκε
έκτακτα μέτρα και αποφάσεις. Μάλιστα. Οπωσδήποτε αντιμετωπίσατε, αντιλαμβάνω ότι αντιμετωπίσατε πολλά προβλήματα εδώ στο Λονδίνο, αλλά όμως και στις άλλες πόλεις και περιοχές όπου υπάρχουν τα επίδημα προξενία. Πώς λειτουργήσε αυτό? Είχατε τακτική επικοινωνία? Μπορέσατε να αντιπεξέλθετε και στις άλλες πόλεις και τόπους όπου υπάρχουν τα κυπριακά προξενία? Ναι, εκεί καταρχάς η ίδια η κατάσταση από τα μέσα του Μάρτη οδήγησε ουσιαστικά στην προσωρινή διακοπή παροχής άλλων προξενικών υπηρεσιών, καθώς η όλη λειτουργία του Γενικού Προξενείου αλλά και του συνόλου της διπλωματικής μας αποστολής της υπάτης αρμοστίας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο προσανατολίστηκε στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και πέραν των του προσωπικού του προξενείου και όλων των προσωπικών της υπάτης αρμοστίας, υπό τον υπάτον αρμοστή βεβαίως πάντοτε, που ανταποκρίθηκαν όλοι στο να στηρίξουν αυτήν την ανταπόκριση. Έτσι, ερχόμενος στα επιδήμα προξενία, και εκείνα αναγκαστικά σταμάτησαν βέβαια να ασχολούνται με πιστοποιήσεις και απλές εργασίες, διότι και εκείνοι έπρεπε να κρατήσουν την απόσταση και να μην έχουν ώρες κοινού. Όμως υπήρχε συνεχής επαφή μαζί τους για να μεταφέρουμε αυτές τις νέες αποφάσεις όπως έρχονταν από την Κύπρο, διότι και εκείνοι λάμβαναν φυσικά πάρα πολύ με μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων και ήταν σίγουρα και εκείνοι ένας τρόπος μεταφοράς του μηνύματος εις τις κοινότητες στις οποίες εδρεύουν. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, όταν τα επίδημα μας προξενία είναι στον Μπέρμιγχαμ, στο Λίτς, στον Μπρίστολ, στο Εδιμβούργο, ακόμα και στη Βόρεια Ιρλανδία, που έχουμε πολύ μικρό αριθμό, αλλά ακόμα και εκεί υπάρχουν κάποιες δεκάδες. Ήταν σημαντικό να υπάρχει αυτή η εικόνα σε real time, που λέμε. Αλλά σίγουρα περισσότερες ερωτήσεις ήταν πάλι στο Μπέρμιγχαμ και στο Λίτς, όπου ξέρουμε ότι και ο ιός εκεί στα Midlands ήταν, και όπως και τώρα, είναι πολύ αυξημένα τα κρούσματα σε εκείνη την περιοχή παρά στην νότια περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι, και υπάρχουν για πιο πολλοί συμπατριώτες μας εκεί, έτσι, στις περιοχές. Σίγουρα, εκτός Λονδίνου είναι η μεγαλύτερη μας παροικία στα Midlands, έτσι. Ολόκληρη τη συνέντευξη θα την παρουσιάσουμε αυτή την Κυριακή στην εκπομπή Faces με τον Βασίλη Παναγή. Η επόμενη μας συνέντευξη μας έρχεται από το Κολοράντο της Αμερικής. Η αγαπητή φίλη και συνεργάτηδα του σταθμού μας, Βασούλα Χριστοδούλου, φιλοξενεί τον κύριο Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο, ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Fresh Biz Solution. Ο κύριος Αποστολόπουλος μίλησε για τη συγγραφή του βιβλίου με τίτλο «Seven Keys to Navigate the Crisis», το οποίο συνέγραψε με τον Δόκτορ Ηλία Γουργουρή, ο οποίος είναι και αυτός ομογενής της Αμερικής. Επίσης αναφέρθηκε και στην εταιρεία του Fresh Biz Solution. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μαζί μας σήμερα είναι ο φιλοξενούμενός μας από το Κολοράντο, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, ο οποίος είναι συνσυγγραφέας του βιβλίου «7 κλειδιά για τη διαχείριση της κρίσης». Ας τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ που με έχετε. Χαρά μου και μεγάλη που είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα ήθελα πρώτα, Κωνσταντίνο, να μας πεις έτσι λίγα για σένα. Τι κάνεις? Βασικά είσαι από την Ελλάδα, δεν ξέρω φυσικά ποιο μέρος, συγκεκριμένο μέρος της Ελλάδας, αν θέλεις να μας πεις. Είμαι από τη Δυτική Ελλάδα, συγκεκριμένα από την Πάτρα, εκεί μεγάλωσα και έχω φύγει τώρα βέβαια αρκετά χρόνια. Έζησα και στην Αθήνα, σπούδασα εκεί, αλλά έχω φύγει εδώ και 24 χρόνια και είμαι στην Αμερική. Ωραία. Και να μας πεις πρώτα με τι ασχολείσαι πριν πάμε για το βιβλίο. Ευχαριστώ.
Ευχαρίστως. Είμαι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Fresh Biz Solutions. Η εταιρεία αυτή είναι εταιρεία που είναι σαν σύμβουλος επιχειρήσεων, παρέχει υπηρεσίες σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες, ειδικά στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση του ταλέντου, την προσέλκυση του ταλέντου και την εκπαίδευση ηγετικών στελεχών, ούτως ώστε οι εταιρείες να μπορέσουν να αποδώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Συγκεκριμένα, ένας τομέας στον οποίο ασχολούμαι και έχω βοηθήσει πολλές εταιρείες είναι και στο project management, αλλά και στη διαχείριση αλλαγών. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές, οι οποίες τις έχει επιζητήσει η ίδια εταιρεία και προσπαθεί να κάνει αλλαγές για το καλύτερο, αλλά και πολλές φορές αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει είτε λόγω αλλαγής στην αγορά, είτε όπως τώρα με την κρίση που έχει έρθει. Και αυτός είναι και ο λόγος με τον οποίο έκατσα με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Dr. Ήλια Βουρμπουρή, τον οποίο έχεις γνωριστεί ήδη και κάνατε μια συνέντευξη, και γράψαμε αυτό το βιβλίο. Τις 7 λύσεις, τα 7 κλειδιά για τη διαχείριση κρίσεων. Λοιπόν, να μας πεις ποια είναι αυτά τα κλειδιά. Ευχαρίστως. Ευχαρίστως. Ναι, ναι. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε μέσα σε ουσιαστικά 45 μέρες. Από την εποχή που έκλεισε ο χώρος μας εδώ στην Αμερική, από τα μέσα του Μάρτη, και κάτσαμε κάτω με τον καλό μου φίλο και αδερφό, τον Δόκτωρ Ηλία, και συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να παρέχουμε κάποιες λύσεις. Είχαμε κάποιες απαντήσεις, είχαμε κάποια πράγματα, απλές συμβουλές με τις οποίες μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Και κάτσαμε λοιπόν κάτω, γράψαμε το βιβλίο και μέσα σε 45 μέρες το εκδώσαμε εδώ στην Αμερική και μπορέσαμε να βοηθήσουμε κόσμο. Το βιβλίο γράφτηκε αρχικά ως μία λύση για να βοηθήσει το οποιοδήποτε άτομο, σε ατομικό επίπεδο ουσιαστικά. Και οι λύσεις που παρουσιάσαμε αυτές είναι βασισμένες στην εμπειρία μας, αυτόν σαν από την άποψη δική του σαν ψυχολόγος, τη δική μου σαν ειδικό στο change management, στις αλλαγές, στη διαχείριση αλλαγών, γιατί ουσιαστικά η κρίση τι είναι. Είναι μια μεγάλη αλλαγή την οποία δεν την είχαμε υπολογίσει και η οποία αλλάζει τη ζωή μας και φέρνει πολύ ανησυχία, ανισορροπία κλπ. Και με βάση αυτό ξεκινήσαμε και είπαμε το πρώτο κλειδί ουσιαστικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κρίση είναι πρώτον και κύριον να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε καλά, να μπορέσουμε να υπολογίσουμε, να κάνουμε μια ερώτηση στον εαυτό μας. Πώς νιώθω, πώς είμαι. Γιατί για να βοηθήσω κάποιον άλλον, για να στηρίξω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους συναδέλφους μου, πρέπει να είμαι και εγώ σε κάποια καλή κατάσταση. Οπότε ξεκινάμε τη διαδρομή αυτή από την αυτοαγάπη, αν θέλετε. Την αγάπη προς τον εαυτό μας, σαν ο γονιός προς ένα παιδί. Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Μετά από αυτό, πηγαίνουμε στο δεύτερο κλειδί. Και το δεύτερο κλειδί ουσιαστικά είναι αυτή η αυτογνωσία. Κοιτάω γύρω μου και συνειδητοποιώ τι έχει αλλάξει, τι χρειάζεται να κοιτάξω. Πολλές φορές όταν είμαστε σε μια κατάσταση πανικού, αν θέλετε, ή φόβου, οι λύσεις που παίρνουμε, οι επιδιώκουμε, οι αποφάσεις που παίρνουμε δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Γιατί είμαστε σε μια κατάσταση μη ισορροπίας, αν θέλετε. Yeah. Και ουσιαστικά χρειάζεται να ηρεμήσουμε λίγο και να δούμε τη διαφορά. Πού είμαστε. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ή απλώς η αντίδρασή μου είναι η αντίδραση ενός φοβισμένου ατόμου. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά, γιατί όταν ξέρω ποιος είναι ο κίνδυνος, μπορώ λοιπόν νυφάλια να πάρω κάποιες κινήσεις, να κινηθώ ανάλογα κάποιες αποφάσεις, στις οποίες θα με στηρίξουν να με βοηθήσουν. Αν είμαι ανισόρροπος, αν είμαι φοβισμένος, είμαι πολύ επιθετικός, είμαι πολύ παθητικός στην προκειμένη περίπτωση, πολλές φορές οι λύσεις που επιδιώκω δεν είναι κατάλληλες. Το τρίτο κλειδί που κοιτάμε είναι ουσιαστικά αυτή η ευελιξία, η πλαστικότητα που χρειάζεται σε μια κατάσταση όταν είμαστε τώρα σε περίοδο αλλαγών μεγάλων. Αυτό που πολλές φορές οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν είναι ότι οι αλλαγές, η περίοδο των αλλαγών έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Αλλά αυτό που πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι πρώτα έρχεται το τέλος. Το τέλος της ζωής που είχαμε πριν. Το τέλος της κατάστασης όπως ήταν πριν.
Και με βάση αυτό, πολλές φορές, όταν είναι ειδικά μια κρίση, νιώθουμε τραύμα. Νιώθουμε ουσιαστικά ένα ξερίζωμα από εκεί που ήμασταν. Και αυτό φέρνει πολύ πόνο πολλές φορές. Νιώθουμε αυτή την αγανάκτηση, την άρνηση ότι πραγματικά μας συμβαίνει αυτό το πράγμα ή ότι πολλές φορές υπήρχεται κατάθλιψη ή οργή γιατί μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και πολλές φορές βλέπουμε... Είναι acceptance. Ναι, η αποδοχή αυτή, το acceptance που χρειάζεται να κάνουμε. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αντιδράνε με διαφορετικούς τρόπους. Και ο ίδιος ο άνθρωπος και μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ή διαφορετικές πτυχές του εαυτού μας οι οποίες βγαίνουν. Κάποιες στιγμές αισθανόμαστε σαν θύμα. Γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα σε μένα, ναι. Ενώ συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο σε εμάς. Ή πολλές φορές είμαστε οργισμένοι και γινόμαστε κριτές και επιδοκιμάζουμε την οποιαδήποτε καλή προσπάθεια κάνει κάποιος άλλος. Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει. Γιατί το κάνουμε αυτό? Αυτό δεν έχει ποτέ βοηθήσει. Τι προσπαθούν να κάνουν, να μας σκοτώσουν? Ή πολλές φορές είμαστε παθητικοί και βρισκόμαστε σαν το θύμα, σαν μια κατάσταση ουσιαστικά, σαν αποδεχόμαστε, κοιτάμε γύρω μας και δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Αλλά ουσιαστικά η πιο αποδοτική, όταν έρχεται αυτή η αποδοχή, αν θέλεις, το acceptance, και μπορούμε να έρθουμε σε μια κατάσταση που είμαστε πλοηγοί. We are navigators, που λέμε στην Αμερική. Και ουσιαστικά γινόμαστε πλοηγοί. Πλοηγοί στη ζωή μας. Και τι κάνουμε? Κοιτάμε γύρω μας να δούμε τι άλλαξε, τι δεν άλλαξε. Υπάρχει κίνδυνος ή δεν υπάρχει? Αυτά τα πράγματα, όταν είσαι σε μια νυφάλια κατάσταση, σε μια κατάσταση ισορροπημένη, σαν πλοηγός, μπορείς. Έχουμε περάσει όλοι μας εμπειρίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που περνάμε κρίση. Και αυτό προσπαθώ να πείσουμε τον κόσμο να καταλάβει, ότι δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία. Και ότι πρέπει να επέλθουμε σε αυτή την ευελιξία, γιατί μόλις γίνει η αποδοχή και τελειώσουμε με αυτό το τέλος, αν θέλετε, ερχόμαστε σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση. Και σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση είμαστε, πώς ήταν όταν είμαστε παιδιά και πηδάγαμε από το βράχο στη θάλασσα και γι' αυτό το δευτερόλεπτο νιώθαμε ότι πετάγαμε, ότι ήμασταν υπτάμενοι εκείνη την ώρα. Αυτή ήταν η έκφραση, αυτή ήταν θετική. Τώρα όμως είμαι σε μια κατάσταση που πέφτουμε από τον ουρανό και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Καλούμε τον κόσμο να το σκεφτεί σαν να είναι όταν ήταν παιδί, να πάρει ρίσκο, να σκεφτεί ότι, ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι αυτή τη στιγμή. Κανείς μας δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Και ότι είναι ο καιρός μας να αισθανθούμε μια ευελιξία και να αισθανθούμε τι ήταν που δεν μου άρεσε από την προηγούμενη ζωή μου. Τι μπορώ να αφήσω πίσω. Τι μπορώ να αλλάξω για το καλύτερο. Κανείς μας δεν θέλει να είναι μια ώρα στον δρόμο, στην κίνηση, κάθε μέρα να πηγαίνει στη δουλειά. Ωραία. Τώρα είμαστε στο σπίτι. Μπορούμε να κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή εγώ και εσύ είμαστε πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον. Κι όμως μπορούμε να συζητήσουμε άνετα. Ας αποδεχτούμε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Ας βρούμε τις καλές λύσεις. Το ρίσκο αυτό που χρειάζεται να πάρουμε για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί όταν καταλήξουμε, η καινούργια αρχή αυτή είναι αυτό το καλύτερο αύριο. Δεν είναι πάντα μια κρίση για το κακό. Πολλές φορές οι κρίσεις έρχονται. Και ναι, δέχομαι ότι έχει πεθάνει πολλοί κόσμος. Και αυτό είναι τραγικό. Ότι πολλοί κόσμος έχει χάσει τη δουλειά του. Και αυτό είναι τραγικό. Αλλά μέσα από αυτή την αλλαγή μπορούμε ίσως να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας για το καλύτερο. Επιχειρηματικά πολλές φορές μιλάμε με τους πελάτες μας και τους συζητούμε και λέμε ότι πολλές επιχειρήσεις ξεκινάνε μέσα στην κρίση αυτή. Γιατί έχουν να προσφέρουν λύσεις αυτή τη στιγμή. Μετά πηγαίνουμε στο τέταρτο και το πέμπτο κλειδί, είναι ουσιαστικά η προετοιμασία από τη μια μεριά για την οποιαδήποτε κρίση, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θα μας επιφέρει το αύριο. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, κάτι θα γίνει. Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Τι έχουμε μάθει από τις προηγούμενες κρίσεις και τι μπορούμε να αλλάξουμε τώρα. Και όταν επιτέλους είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα, μπορούμε να πάρουμε δράση, γιατί τη στιγμή που ξεκινάμε και παίρνουμε τα πράγματα στα χέρια μας και δραστηριοποιούμαστε, επέρχεται κάποια σχέση, κάποια συνέστηση ελέγχου, αν θέλεις. Ακόμα και όταν είμαι στον αέρα, όταν πηδάω από το βράχο, μπορεί να μην μπορώ να ελέγξω το περιβάλλον μου, αλλά μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, να προετοιμαστώ.
ψυχολογικά, σωματικά και αλλιώς. Και μετά η θετικότητα. Σαν Έλληνες το έχουμε αυτό μέσα μας. Γιατί θυμόμαστε ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Είμαστε ένας λαός που πάνω από 4.000 χρόνια έχουμε περάσει από πολλές αλλαγές. Και πάντα κοιτάμε το αύριο με μια θετικότητα. Έχει ο Θεός, λέμε. Το έχουμε μέσα μας αυτό το πράγμα. Yeah. Και πάντα κοιτάμε και προσπαθούμε με μια θετικότητα, με μια στοικότητα, αν θέλετε. Και αυτό το έχουμε μέσα μας. Και προσπαθούμε να το μοιραστούμε αυτό με τον υπόλοιπο του κόσμου. Ας μην πανικοβάλλομαστε ότι ναι, δεν μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία αρνούμαστε την πραγματικότητα. Μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία πιστεύουμε. Πιστεύουμε πραγματικά ότι το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο. Και το τελευταίο κλειδί είναι η καλοσύνη. Γιατί η καλοσύνη αυτή χρειάζεται. Ξεκινήσαμε με μια καλοσύνη και μια αγάπη προς τον εαυτό μας και καταλήγουμε τη διαδρομή μας με μια καλοσύνη προς τον συνάνθρωπό μας, προς την οικογένειά μας, προς αυτούς που είναι δίπλα μας, τους γείτονές μας. Γιατί από τη στιγμή που ασχίζουμε και σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπό μας, σταματάμε να είμαστε μέσα μας εσωστρεφείς. Σταματάμε να το βλέπουμε το πράγμα εγωιστικά, σαν θύματα ή σαν κριτές. Και ανοίγουμε την καρδιά μας, ανοίγουμε το μυαλό μας προς τα έξω και μπορούμε πλέον να προσφέρουμε από αυτό που έχουμε. Ας κοιτάξουμε στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, πόσες φορές με όλο αυτό το μεταναστευτικό πρόβλημα που έχει έρθει από τη Μέση Ανατολή, με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει, οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, να σώσουν τις ζωές τους. Και όμως βλέπεις τον ελληνικό λαό που μπορεί να ταλαιπωρεί το ίδιος. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προσφέρει από την καρδιά τους και προσπαθούν να βοηθήσουν. Αυτή η καλοσύνη που υπάρχει μέσα μας είναι μέσα στο λαό μας, αυτό το φιλότιμο που έχουμε. Και γι' αυτό πολλές φορές καταφέρνουμε να επεξέλθουμε από αυτές τις αλλαγές και έχουμε περάσει τόσο πολλά ο λαός μας και όμως παρόλα αυτά είμαστε ακόμα εδώ πέρα και ακόμα προχωρούμε και προοδεύουμε. Πολύ σωστά, ευχαριστούμε. Πού μπορούμε να βρούμε αυτό το βιβλίο πριν κλείσουμε, Κωνσταντίνο? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά διεθνώς είναι μέσω του Amazon ή των μεγάλων βιβλιοπωλείων. Πιστεύω ότι μπορούν να τα προσφέρουν τα περισσότερα. Έχω τα καλά νέα που συζητήσαμε με τον Δόκτωρο Ηλία επίσης. Είμαστε στα τελευταία στη σύμβαση με ελληνικό εκδοτικό οίκο, με τον κύριο Αρμό, να μπορέσουμε να το μεταφράσουμε το βιβλίο μας και από την πρώτη της χρονιά, από το Γενάρη, να μπορέσει να προσφερθεί και στην Ελλάδα μέσω του οίκου Αρμού και στα ελληνικά. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για σας μια ιστοσελίδα που μπορούμε να σας βρούμε εσάς. Η πιο εύκολη είναι μέσω του www.freshbizsolutions.com ή μέσω του LinkedIn, μπορούν να με βρουν εκεί, με το όνομά μου, Κώνα Αποστολόπουλος ή, όπως με αποκαλούν εδώ πέρα στην Αμερική, Coach Con. Και πολλές φορές με αποκαλούν αυτό όχι μόνο επειδή κάνω coaching σε υψηλό βαθμό στελέχη και ιδιοκτήτες εταιριών, αλλά επειδή το πάθος μου είναι να δουλεύω με τα παιδιά και είμαι και προπονητής ποδοσφαίρου στα παιδιά, στα μικρά παιδιά. Και γι' αυτό. Σε υπερευχαριστούμε, Κωνσταντίνο. Σε ευχόμαστε κάθε καλύτερο, κάθε επιτυχία και ελπίζουμε να σε ξανάκουμε στο μέλλον μαζί μας. Και μακάρι στην πατρίδα όλοι μαζί. Και να είμαστε σε καλή μερία, γιατί η πατρίδα μας έχει κάνει πολλά καλά και το έχει διαχειριστεί το θέμα πολύ σωστά και πολύ σοφά. Άντε, σε επανειδύνη στην πατρίδα και δύναμη και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με μία ακόμα συνέντευξη που μας έρχεται από το Camden Town και από το Θέατρο Τέχνης. Ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, Βασίλης Παναγή, φιλοξενεί τον βετεράνο, ηθοποιό, σκηνοθέτη και πολυτάλαντο καλλιτέχνη και διευθυντή του Θεάτρου Τέχνης, κύριο Γιώργο Ευγενίου. Ο κύριος Ευγενίου αναφέρεται στους τρεις μονολόγους που ανεβαίνουν στο Θέατρο Τέχνης από τις 20 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Ας παρακολουθήσουμε όλες τις λεπτομέρειες των παραστάσεων στο βίντεο που ακολουθεί, όπως τις αναφέρει ο κύριος Ευγενίου. Καλησπέρα σας και πάλι καλοί φίλοι τηλεθεατές. Έχω μαζί μου εδώ μαζί μου στην απόψινή
εκπομπή φιλοξενούμενο τον κύριο Γιώργο Ευγενίου, ο οποίος είναι γνωστός στην παροικία μας, είναι ο διευθυντής του Θεάτρου Τέχνης, ο οποίος και πάλι ξαναρχίζει, επανέρχεται με μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και θα ήθελα καταρχήν να τον καλωσορίσω. Καλώς όρισες, Γιώργο. Ευχαριστώ, Βασίλη. Εύχομαι να μην ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες σου αυτή την περίοδο της πανδημίας. Έχουμε περάσει δύσκολες μέρες, το ξέρουμε όλοι μας, το αναγνωρίζουμε. Μας πιέζει λίγο ο χρόνος για να μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτή τη νέα σου προσπάθεια που κάνεις με αυτή την τριλογία. Θέλω να μας πεις τι ακριβώς ετοιμάζεις και πότε, Γιώργο. Είναι τρία έργα γραμμένα από Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς, νέα έργα. Το πρώτο είναι η ερμηνεία από τον Χρήστο Αρτεμίδη, ο οποίος ήταν πρώην δικαστής και πολύ γνωστός στην Κύπρο. Το μοναδικό έργο που έχει γράψει τη δεκαετία 50 με τον τίτλο «Η ερμηνεία». Και το παίζει ο Πάνος Σαββίδης, είναι ένας ηλικιωμένος διευθυντής ορχήστρας, κοντά το γέρασε και αποφάσισε να δώσει την τελευταία του παράσταση, αλλά κοιτάζοντας πίσω στη ζωή του ήταν απογοητευμένος, διότι ποτέ δεν εχάρηκε την μουσική την οποία αγάπησε με πάθος σαν μικρό παιδί και προσπαθεί να βρει το λόγο και ξαφνικά βρίσκει ότι στον άνθρωπο βρίσκεται η σύγκρουση μεταξύ του πώς το λέει στα αγγλικά, το λέει του the conflict, between η διαφορά, οι διαφορές. Yes, between the gifted man, the gifted ο πληκτισμένος άνθρωπος και the equities artist, ο εγωιστής καλλιτέχνης. Αυτή η σύγκρουση, λέει, ήταν μεγάλη σε όλη τη ζωή και προσπαθεί απόψε να την απαλλαχθεί για να πραγματικά να χαρεί τη μουσική, ειδικά τη μουσική του Μπετόβεν που είναι η 9η συμφωνία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αφορά σε όλες τις τέχνες αυτός ο αγώνας. Και το δεύτερο έργο είναι από έναν Έλληνα συγγραφέα, Αντώνη Ζωριάδης, La Rose Rouge, που είναι μια γυναίκα η οποία είχε μάθει ότι έχει καρκίνο των πνευμόνων και ετοιμάζεται να πάει στο νοσοκομείο όπου θα γίνει η εγχείρηση την άλλη μέρα και περιμένει το ταξί να έρθει. Ώσπου να έρθει το ταξί, κάνει ανάλυση της ζωής της και προσπαθεί να βρει πού πήγε, why me, γιατί εγώ, τι λάθος έκανα στη ζωή μου. Και μιλώντας για το παρελθόν της, βρίσκει ότι υπήρχε ένας άντρας στη ζωή της, τον οποίο αγαπούσε φυσικά, και η τελευταία νύχτα που είχα μαζί, μια νύχτα στο Union, όπου είχα μεγάλο γλέντι, και δυστυχώς την επόμενη μέρα έφυγε αυτός και πήγε στα πλοία που εργαζόταν και το πλοίο του βυθίστηκε και πέθανε. Και αυτό έχει επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή της, γιατί δεν προσπάθησε να εμποδίσει να φύγει. Είναι και αυτό το σημείο του εγωισμού του ατόμου. Λέει ότι της είπε ότι είσαι ελεύθερη να πετάσεις. Και ήταν λαθασμένο, δεν ήταν ελεύθερη μόνη της να πετάσει μόνη της. Χρειαζόταν και αυτό. Είναι πολύ ωραίο έργο. Και το τελευταίο έργο είναι η αληθινή απολογία του Σοκράτη, που είναι βασισμένο πάνω στο βιβλίο που έγραψε ο Κώστας Βάναλης και το έκανα τη διασκευή εγώ και ο Μάριος Χατζηπαναή.
Λοιπόν, θα τα παρουσιάσουμε τα τρία έργα στις 20 Οκτωβρίου, ύστερα από μια από 6-7 μήνες που κλείσαμε από οι εκδηλώσεις λόγω του βαρβάριους Ιού. Και οι παραστάσεις θα συνεχιστούν μέχρι και τις 25 του Οκτώβρη, από ό,τι αντιλαμβάνω. Μάλιστα, ναι. Είναι εξαιρετικά έργα, πολύ εξαιρετικά έργα, μοντέρνα. Ξέρεις, ο Θεός έχει παρουσιάσει αρχαίο δράμα, αλλά είναι ευκαιρία να παρουσιάσουμε νέο έργο, γραμμένο από Κύπριους και Έλληνες συγγραφείς. Γιώργο, δώσε μας τις ώρες και τις ημερομηνίες έτσι όπως τις ετοιμάζετε, καθώς επίσης και πώς μπορεί κανείς να πάρει εισιτήρια. Φαντάζομαι θα υπάρχουν περιορισμένες θέσεις, πώς θα λειτουργήσει λόγω πανδημίας. Καλά, δεν μας πάσανε. Το θέατρο μας είναι μικρό, δεν θα πάρει πολλές θέσεις εδώ. Είναι το θέατρο τέχνης 26 Crown Bay Road, Northwest One, είναι κοντά στο σταθμό του Monitor Crescent. Είναι το ίντερνετ, το website, info, website www.theatrotechnics.com. Το τηλέφωνο, μπορεί να πάρω το τηλέφωνο του Άρης, ο οποίος το mobile. Υπάρχει ένα τηλέφωνο. 0780-222-4860 in the mobile device. Και το τηλέφωνο του Θεάτρου Τέχνης μπορούμε να δώσουμε, έτσι. Yes. Ναι. Το οποίο είναι 0207-387-6617. Αυτό είναι. Σωστό, σωστό. Και να επαναλάβω, οι παραστάσεις λοιπόν αρχίζουν την 3η 20 του μήνα, συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή 25, έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τα εισιτήρια τιμούνται 12 λίρες και 10 λίρες προσέσιος, αν δεν απατώνει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιώργο μου, σε υπερευχαριστούμε. Ήταν σύντομη συνομιλία μας, γιατί για να μπορέσουμε να κάνουμε την προβολή που απαιτείται, πρέπει να το παρουσιάσουμε αυτό σύντομα, για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο τις πληροφορίες να παρευρεθούν στις παραστάσεις. Άλλη φορά θα έχουμε περισσότερο καιρό. Θα έχουμε περισσότερο καιρό, ναι, βέβαια, και θα κάνουμε μία αναλυτική συνέντευξη να δώσουμε περισσότερα για το μέλλον, για το τι προγραμματίζεται στο μέλλον, έτσι. Για το 2021, ναι. Βέβαια. Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε περισσότερο χρόνο και θα τα πούμε αναλυτικά. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Χάρηκα που σε είδα και πάλι. Επίσης και ο Γιώργος. Γεια χαρά, Γιώργο. Χαιρετισμούς σε όλους. Εδώ είναι ο Γιώργος και μου κάνει νόημα. Χαιρετά. Ευχαριστίες που λες. Και ελπίζω να φτιάξετε το έργο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Τους χαιρετισμούς μας. Πάει. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι για τα σχόλιά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα social media ή τηλεφωνικά στο 020-8292-7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@helenktv.net. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο κανάλι 271 στο Freeview, καθώς και διαδικτυακά, αλλά και από το Roku Stick της Cytel UK. Αμέσως μετά μπορείτε να δείτε την ταινία με τίτλο «Χαμένη στο Μανχάταν» και στη συνέχεια ακολουθεί η δεύτερη ταινία με τίτλο «Πολίτης τρίτης κατηγορίας». Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα μη χάσετε την εκκλησιαστική μας εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV, όπου η Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί τον νεαρό Ελληνοκύπριο καλλιτέχνη, ηθοποιό και παραγωγό Κυριάκο Γεωργίου. Την Κυριακή μη χάσετε την εκπομπή «Διαλέγω καριέρα» με την Ελευθερία Σοφρονίου που παρουσιάζει επαγγελματίες οι οποίοι καθοδηγούν τους νέους επαγγελματικά.
Ακολουθεί η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή που παρουσιάζει ανθρώπους από το καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο της Ομογένειας και όχι μόνο. Αμέσως μετά ακολουθεί η τηλεοπτική σειρά «Ο Ακάλυπτος». Τη Δευτέρα στις 8 μη χάσετε την εκπομπή «Greek Stories» με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο, ο οποίος παρουσιάζει Έλληνες επαγγελματίες. Ακολουθεί η εκπομπή «Ανάδειξέ το» που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Άννα Νικολαίδη και η Ρούλα Σκουρογιάννη με τους συνεργάτες τους. Ακολουθεί το θέατρο της Δευτέρας με τίτλο «Δον Καμίλο» και αμέσως μετά το «Ταξίδι της ζωής» με την Αγγίλ Λουπέσκου. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ παρακολουθήστε την εκπομπή «Δράξας Επαιδείας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Αμέσως μετά ακολουθούν δύο ελληνικές ταινίες. Η πρώτη ταινία έχει τίτλο «Γύφτικη δυναστεία» και στη συνέχεια η ταινία με τίτλο «Εκβιασμός γυναίκες πολυτελείας». Την Τετάρτη μη χάσετε τις ελληνικές ταινίες της εβδομάδας στο Hellenic TV που παρουσιάζει η συνεργάτη δάμας Βασούλα Χριστοδούλου. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία με τίτλο «Αντιγόνη» και στη συνέχεια η δεύτερη ταινία μας με τίτλο «Γυναικοκρατία». Την Πέμπτη μη χάσετε την εκπομπή «Πολιτιστικό ημερολόγιο» με τη Σουζάνα Καζάκα στις 8. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτή ήταν η εκπομπή «Ομογένεια Δολονδίνο» για αυτή την εβδομάδα. Ας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα, για να παρακολουθήσετε πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και συνεντεύξεις. Ευχόμαστε υγεία και πολλή προσοχή για να καταπολεμήσουμε όλη την πανδημία. Καλό σας βράδυ και θα τα πούμε πάλι την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Καληνύχτα!